Ελλήνες και Έλληνες, χρόνια πολλά και καλή χρόνια. Υγεία και χαρά σε όλες και σε όλους. Σε κάθε ελληνική οικογένεια στη χώρα μας και παντού στον κόσμο. Πάνω απ' όλα, ευχές για καλύτερο μέλλον στο έθνος και στην πατρίδα. Το 2019 μας αφήνει με σκέψεις και διδάγματα από εμπειρίες εντελώς διαφορετικές. Γιατί στο πρώτο του μισό έκλεισε ένας πολύχρονος κύκλος καθήλωσης, ανασφάλειας και δημαγωγίας. Ενώ η άνοιξη και το καλοκαίρι σήμαιναν αλλαγή εποχής και στην πολιτική ζωή της χώρας. Οι εκλογές της 7ης Ιουλίου άνοιξαν το δρόμο για λιγότερους φόρους, καλύτερες δουλειές και περισσότερη ασφάλεια. Και για ανάπτυξη για όλους. Μια πολιτική που απαιτεί χρόνο και πολλή δουλειά για να αποδώσει. Αλλά είναι η μόνη που θα αλλάξει την εικόνα της χώρας. Αυτό που είναι ήδη ορατό είναι πως γύρω μας πνέει ένας αέρας αισιοδοξίας. Εδραιώνεται μια νέα εθνική αυτοπεποίθηση. Και η πίστη ότι αξίζουμε καλύτερα και ότι ενωμένοι μπορούμε επιτέλους να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Ο συνολικός απολογισμός του χρόνου που φεύγει γίνεται πολύτιμος οδηγός για αυτόν που έρχεται. Το 2020 αφήνουμε πίσω το διχασμό, το ψέμα και την ανικανότητα και βαδίζουμε με σιγουριά μπροστά. Η Ελλάδα δεν έχει πια capital controls. Δανείζεται με τους ευνοϊκότερους όρους από ποτέ. Και νέες επενδύσεις αυξάνουν τις θέσεις εργασίας. Οι πολίτες πληρώνουν τώρα χαμηλότερο ένφια, όπως και λιγότερους φόρους και εισφορές. Ενώ τα πανεπιστήμια επιστρέφουν σταδιακά σε φοιτητές και καθηγητές. Και οι γειτονιές ξαναγυρίζουν στους κατοίκους τους. Υποδεχόμαστε το 2020 με 32 ήδη ψηφισμένους νόμους που εξυγχρονίζουν την οικονομία και την κοινωνία. Με ένα σύνταγμα που εξυγιαίνει το πολιτικό σύστημα. Ενώ διευκολύνει επιτέλους τους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν από τον τόπο τους. Και με ένα κυβερνητικό σχήμα που μέσα σε 180 ημέρες υλοποίησε 60 σοβαρές δεσμεύσεις μας. Τιμώντας έτσι το σύνθημα της Συμφωνίας Αλήθειας που η κυβέρνηση υπέγραψε με τους πολίτες. Το είπαμε, το κάνουμε. Συμπολίτες μου, σε λίγο αλλάζουμε χρόνο αλλά και δεκαετία. Μπαίνουμε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, που φέρνει πρωτόγνωρες προκλήσεις. Από τη γεωστρατηγική αστάθεια στον πλανήτη και την κλιματική κρίση, μέχρι την έκρηξη της τεχνολογίας και τις συνέπειες της. Όλα αυτά απαιτούν ανοιχτή σκέψη και τολμηρές πράξεις. Ταξιδεύοντας παντού στην πατρίδα μας, διαπιστώνω την ωριμότητα του λαού μας. Γυρίσαμε την πλάτη στην κρίση και σε ό,τι μας δίχαζε. Τα λάθη του χθες γίνονται ήδη χειροπιαστό αποτέλεσμα στο σήμερα, αλλά και ρεαλιστικό σχέδιο για το αύριο. Ξαναπιστεύουμε στις δυνάμεις μας, στη δημιουργικότητα και την ατομική προκοπή. Πρωταγωνιστούμε και πάλι στην Ευρώπη. Και μεταφράζουμε τον πατριωτισμό της ευθύνης σε υψηλό φρόνημα, σε δυναμική διπλωματία, σε παραγωγική οικονομία γιατί η ισχυρή Ελλάδα είναι η ευημερούσα Ελλάδα. Οι γεωπολιτικές προκλήσεις δεν μας φοβίζουν. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Έχουμε ισχυρούς συμμάχους. Έχουμε την αποτρεπτική ικανότητα να αποκρούμε οποιαδήποτε αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Έχουμε πάνω απ' όλα ένα λαό ενωμένο, αλλά και όρημο. Σε μια εποχή όπου πολλές κοινωνίες βιώνουν μεγάλους εσωτερικούς διχασμούς, αυτή είναι η μεγάλη μας δύναμη. Και καθώς ξημερώνει, η τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αφήνουμε πίσω μας 10 χρόνια κρίσης. Κρατάμε στη μνήμη μας τις εικόνες που μας πόνεσαν, ως σιωπηλή υπενθύμηση των λαθών του παρελθόντος. Λάθη που δεν πρέπει να επαναληφθούν. Καθώς όμως τη χώρα αποκαθίστανται η σιγουριά και οι κανόνες, καραδοκεί ένας μεγάλος κίνδυνος. Ο εφησυχασμός. Είμαστε ακόμα στην αρχή ενός δύσκολου δρόμου για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Και οι πρώτες επιτυχίες χάνουν το νόημά τους αν δεν έχουν συνέχεια και διάρκεια. Και η κανονικότητα εύκολα γίνεται ραθυμία, αν δεν τη χαρακτηρίζουν η ταχύτητα και ο δυναμισμός. Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε στάσιμοι. Η νέα χρονιά, λοιπόν, πρέπει να είναι χρονιά ακόμα πιο ανοιχτής σκέψης και ακόμα τολμηρότερου έργου. Στο ταξίδι μας μέσα στο 2020 θα συναντήσουμε και αντικσότητες. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα τις ξεπεράσουμε. Γιατί έχουμε διαβάσει σωστά το χάρτη του μέλλοντος. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και έχουμε γνώση και θέληση να τον βαδίσουμε με γοργά βήματα. Ώστε του χρόνου τέτοιες μέρες, καθώς αξιμερώνει το έτος ορόσημο
του 2021 να είμαστε ακόμα πιο περήφανοι που πήγαμε την Ελλάδα και τους Έλληνες ακόμα πιο ψηλά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους.